Με μία λαμπρή τελετή, ο Δήμο Κυλκή τίμησε τον Κύπριο ήρωα του Ελληνισμού, Γρηγόρη Αυξεντίου, 65 χρόνια μετά την άνανδρη δολοφονία του από τον Αγγλικό στρατό. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κυβερνητικό εκπρόσωπο τη Κύπρου, Μάριο Πελεκάνο. Συναντιόμαστε απόψε στην πηγή τη Μνημοσύνη, επικαλούμενη την αρχαία εκείνη Θεά που ταξινόμησε τη μνήμη των κανόνων και διέγραψε τον κύκλο τη ζωή, υπακούγοντα σε μία βαθιά εσωτερική ανάγκη να αναστοχαστούμε τον αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπριών Αγωνιστών και τη γεννησιοργό του αιτία και με καθάριο βλέμμα να αντικρίσουμε τον πυρπολιτή του, τον άνθρωπο που στα μέσα της δεκαετίας του 50 άναψε τη σπίθα της Επανάστασης στην αγγλοκρατούμενη τότε Κύπρο με σκοπό την εθνική της αποκατάσταση. Και ο άνδρας αυτός είναι ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο εθνικός ήρωας της Κύπρου και της Ελλάδας, η οποία τον τίμησε με το βαθμό του αντιστρατήγου το 2016, τον άνθρωπο που ήρθε στην Ελλάδα και υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπολοχαγός. Με ειλικρινή αισήματα συγκίνηση αποδέχτηκα την πρόσκληση των αδερφοποιημένων Δήμων Κυλκής και Λύσης να παραστώ και να χαιρετήσω τις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του ηρωομάρτυρα του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα τη ΕΟΚΑ της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, Γρηγόρη Αυξεντίου. Με αφορμή τις αξιέπαινες αυτές πρωτοβουλίες, τα άκρα του ελληνισμού συναντώνται και αναβιώνουν τις ρίζες και το ιστορικό, το ιστορικό μας παρελθόν, καλλιεργώντας περαιτέρω τους στενούς συναισθηματικούς δεσμού και τις μεταξύ μας αδελφικές σχέσεις. Ξανασυναντιόμαστε με την ιστορία και έτσι απευθύνουμε ταπεινή παράκληση να ρίξει άπλετο το φως της, στα μυστικά περάσματα του ένοπλου αγώνα των Κυπρίων, να περιδιαβεί στις στράτες της λύσης, της δεκέλιας και από την αμόχωστο να στρίψει στο δακρυσμένο μαχερά στον τόπο του τραγικού ολοκαυτώματος του Γρηγόρη Αυξεντίου. Οι μνήμες της ένοπλης οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, πυκνές, γλυκόπικρες, μα και του χρόνου την αδυσόπιτη διαδρομή, μας προσκαλούν και μας προκαλούν να φιλοτεχνήσουμε το πορτρέτο ενός μεγάλου Έλληνα που δεν βολεύτηκε με το λίγο ουρανό, που περιπεκτικά χάραζαν για αυτόν και τους συμπατριώτες του οι Άγγλοι κατακτητές. Ο χωριανός μας, Γρηγόρης καιρία Αυξεντίου, με τον αγώνα, την ιστορική του δράση και το ιστορικό του τέλος, έδωσε μαθήματα ηρωισμού και δίδαξε πώς κερδίζεται η ελευθερία των σκλαβωμένων λαών. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον φίλο Δήμαρχο Κιλκής, Δημήτρη Κυριακίδη, που με θέρμη αγκαλιάζει μαζί με τους συνεργάτες του τη μνήμη και την ιστορία του Σταυραϊτού της Τιμής και της Αξιοπρέπειας, υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Θυμώντας τον Αυξεντίου σήμερα και αύριο σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις με την παρουσία αδελφών Κυπρίων στην όμορφη πόλη μας, εμείς οφείλουμε να μιμηθούμε τα ιδανικά και τα ενδάλματα τα οποία εμψύχωσαν έναν άνθρωπο και τον απογείωσαν από την ανθρώπινη σφαίρα σε μία σφαίρα ήρωος. Αυτόν τον ήρωα τον οποίον αναζητούμε και ψάχνουμε πολύ περισσότερο στις σημερινές μας ημέρες. Δήμαρχε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την ωραία εκδήλωση που διοργανώνεται προ τιμή του Γρηγόρη Αυξεντίου και να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί δίνεται συνέχεια μιας εκδήλωσης και μιας αδερφοποίησης που έγινε πριν 20 χρόνια. Ο Γρηγόρη Αυξεντίου υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπολοχαγός στο στρατιωτικό φυλάκιο Ακρίτα στο νομό